Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα και αναλύσεις» του Ηλίρια Γόπ TV. Σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με τους Δήμους, με την διοικητική οργάνωση, με τους Δημάρχους, με τα Δημοτικά Συμβούλια, με τους πολίτες. Και θα έλεγα ότι η πραγματική δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα, αλλά η εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτών και το πώς θα διοικείται το σύνολο του Δήμου μας, όπου είναι η πρώτη βαθμίδα της διοίκησης της χώρας. Συνεπώς είναι οι Δήμοι και δίχως αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει καμία επόμενη διαβάθμιση. Δίχως τον πολίτη που αποτελεί την βάση δεν μπορεί να υπάρξει πολιτεία. Αυτά και περισσότερα ακόμα θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, κύριο Παύλο Πετρίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Κοζάνης. Κύριε Πετρίδη, σας καλησπέριζω. Καλησπέρα κύριε Βολιτσιάνο, σε εσάς τους ακροατές και στους σκηνοθέτη και σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θα ήθελα εν αρχή να σας ρωτήσω, με την συγχώνευση που έχει γίνει στους Δήμους, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καλυτερέψει τους Δήμους και την όλη κατάσταση? Η απάντησή μου είναι ακραία, κύριε Βολιτσιάνο, όχι. Αυτό που έχει γίνει τώρα με τους Δήμους, με τον Καλλικράτη, Καλλισθένη και οτιδήποτε, βολεύει πάρα πολύ το Δήμαρχο να μπορέσει να βάλει τα παιδιά του με τις κομματικές ταπέλες που του βοηθήσανε και όλους τους δημοτικούς σύμβουλους που δεν τους έχει προωθήσει οπουδήποτε για να μπορέσουν να έχουν είτε αυτοί είτε η οικογένειά τους μία εργασία, θα πω, εικονική, δηλαδή να πάνε να χτυπάνε την κάρτα ή να υπογράφουν και να σηκώνονται να φεύγουν και να δουλεύουν άλλοι για αυτούς. Το έχουμε δει σε πάρα πολλούς Δήμους, το βλέπουμε παντού και αυτό που γίνεται χειραγώγηση, κύριε Βοδετησιάνο, από το Δήμαρχο, γιατί τα δικά του τα παιδιά πρέπει να πάρουν και πολύ καλό μεροκάματο και να μην κάνουν τίποτα. Μάλιστα. Αναρωτιέμαι, κύριε Πετρίδη, αυτά είναι τα καθήκοντα του Δημάρχου? Να έχει δίπλα του άτομα τα οποία δεν είναι ικανά για κάποια εργασία, δεν είναι ειδικευμένα, αλλά να κάνουν αυτά που μας αναφέρατε μόλις τώρα? Θα σας απαντήσω στα ίσα, κύριε Βοδετησιάνο, για να σας πω, για να ξέρετε, αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή μόνιμη, να πω, στα Δημαρχεία, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί βλέπουμε τα κάστρα δεν πέφτουν εύκολα στους Δήμους, γιατί στηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κινάλ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, είναι σχεδόν οι ίδιοι, εδώ και μία εικοσαετία. Αλλά να σας πω κάτι, αυτοί δεν έχουν την κατάλληλη γνώση ακόμα και για τους υπολογιστές και ακόμα και για οτιδήποτε άλλο να μπορέσουν να χειριστούν στο Δήμο μέσα, να κοιτάξουν κάποιο πρωτόκολλο, να κοιτάξουν να βγάλουν κάτι φωτοτυπίες, να στείλουν κάποια email, να στείλουν κάποια SMS, οτιδήποτε, και δεν μπορούν να τα κάνουν, αλλά αυτοί κάθονται στην καρέκλα και πληρώνονται και πάρα πολύ καλά και τα κάνουν όλα οι εποχιακοί υπάλληλοι που είναι είτε δίμηνο είτε οκτάμηνο. Εκεί γίνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος χαμός και το ξέρουμε ότι αυτό που γίνεται σε όλους τους Δήμους είναι κρυφό μυστικό όλων. Και να σας πω κάτι, κύριε Βολιτσιάνο, για να ξέρετε. Ο Αντιδήμαρχος της Καθαριότητας νομίζουμε ότι είναι ο πιο ανώτερος που υπάρχει. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι εκεί πάνε, ζητάνε δουλεία και ανάλογα με αν είσαι, να το πω πολύ ομά για να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες, με το σύστημα θα σε βάλει σε κάποια καλή εργασία, ακόμα όμως, αν τυχόν, παράδειγμα, είσαι όμορφη, θα σε βάλει, παράδειγμα, κάπου αλλού και οι συνέπειες
θα είναι πολύ τραγικές για αυτή την κοπέλα, γιατί θα υποστεί τις ανάλογες συνέπειες, γιατί την έβαλε σε μία εργασία και από εκεί και ύστερα θα την χειραγωγεί και θα την εκμεταλλεύεται όπως θέλει αυτός. Το έχουμε δει αυτό, το ξέρω, το έχω ζήσει, γι' αυτό το λέω. Δυστυχώς έτσι όπως τα λέτε είναι, κύριε Πετρίδη, και εγώ έχω μια άσχημη εμπειρία κάποιες φορές που έτυχε να χρειαστώ να πάω στο Δήμο για κάποια δική μου προσωπική εργασία. Μας έφαγε η γραφειοκρατία και θέλοντας να δω την ίδια τη Δήμαρχο δεν μπόρεσα, παρά μόνο κάποια στιγμή μου την έδωσαν στο τηλέφωνο να πω το πρόβλημά μου τέλος πάντων και αυτό δεν λύθηκε. Οπότε μου λέτε εσείς τώρα για ρουσφέτια εδώ πέρα και τέτοια πράγματα με τους δημαρχαίους που συμβαίνουν. Κύριε Πολιτσιάνο, για να δεις το Δήμαρχο πρέπει οπωσδήποτε να είσαι δικός του άνθρωπος. Αν τυχόν δεν είσαι δικός του άνθρωπος, δεν τον βλέπεις. Θα βρουν μια δικαιολογία, θα πούνε ότι δεν είναι εδώ, έχει πάρα πολύ δουλειά, είναι σε συνομιλία, τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να υπογράψει κάτι και οτιδήποτε. Αν τυχόν όμως είσαι δικός του άνθρωπος και δικός του ψηφοφόρος, μπορείς να πας με τον κατάλληλο άτομο που έχει ψηφίσει και έχει γίνει αντιδήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος και να κάνεις τη δουλειά σου, όποια και να είναι αυτή. Γίναγε όμως προεκλογικά ο κάθε δήμαρχος στα καφενεία, στα εστιατόρια, στις παραλίες και οπουδήποτε να κάνει ψηφοθυρία, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια, τα οποία έμειναν στο ράφι. Αυτό έχω να πω, κύριε Πετρίδη, και το μόνο που βλέπω και εδώ στο νησί που μένουμε στην Κέρκυρα, δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε σωστούς δρόμους, δεν έχουμε καθαρό νερό, δεν έχουμε παιδικές χαρές, δεν έχουμε αθλοπαιδείες όπως πρέπει καθαρά, δεν έχουμε τα απαραίτητα που χρειάζεται, είναι υποβαθμισμένα. Φωτισμό, όλα αυτά. Θα σας απαντήσω, κύριε Πολιτζιάνο, για να ξέρετε. Εν έτη 2022 είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα απαραίτητα? Δεν ζητήσατε κάτι αφύσικο, απαραίτητα πράγματα. Να έχουμε το ρεύμα, να έχουμε την καθαριότητά μας και να έχουμε αυτά που πρέπει και να ζήσει ο... Θα πληρώνουμε φόρους. Φυσικά θα πληρώνουμε φόρους και το νερό και οτιδήποτε, αλλά δεν θα μας κάνουν τίποτα. Αυτοί όταν βγαίνουν έξω, ζητάνε τον ψήφο του Έλληνα πολίτη μόνο και μόνο για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα δικά τους τα παιδιά και να μπορέσουν να πάρουν τον μπράβο από την κάθε κομματική ταυτότητα που έχει ο κάθε δήμαρχος και να μπορέσει να πάρει το πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει άμα τυχόν εσύ έχεις τα απαραίτητα για να ζήσεις. Κύριε Πετρίδη, άκουσα σε κάποιο δελτίο ειδήσεων, μου διαφεύγει τώρα, είναι πάνω από μήνας, για κάποια στεγαστικά προγράμματα για τους Ρωμάς, για τους Ρωμά. Δεν θέλω να ξεχωρίσω τους ανθρώπους από αυτούς με τους ντόπιους εδώ πέρα, αλλά βλέπω όμως και την κακομοιριά που ζει και βασιλεύει σε πάρα πολλά νοικοκυριά που δεν έχουν τα προστοζήν, τα της καθημερινότητας και κάπου με ξενίζει αυτό και με αγριεύει. Έχετε κάποια εικόνα γι' αυτό? Θα το πω, κύριε Πολιτσιάνο, πολύ ομά, για να το ξέρετε. Δεν είμαστε το ίδιο. Γιατί δεν είμαστε το ίδιο? Γιατί οι Ρωμά, επειδή πιο πολύ είναι αγράμματοι, τους δίνουν το φακελάκι, το ψηφοδέλτιο και πάνε ψηφίζουν αυτό που θέλουν να βγάλουν. Και τι γίνεται? Παίρνουν και 5 με 10 επιδόματα. Και είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στους δήμους και στις περιφέρειες. Γιατί τους πιάνει το κριτήριο πολύτεχνος και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του και δεν μπορείς να μην τον βάλεις κάπου είτε μόνιμο
είτε στο οκτάμινο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις περισσότερα μόρια από αυτούς. Και όταν γίνονται οι προσλήψεις, γίνονται και παράνομες προσλήψεις, να ξέρετε κάτι κύριε Μοντετσιάνο, μέσω Δημοτικού Συμβουλίου και μέσω των Δημάρχων, ακόμα και σε έργα δημόσια, ακόμα και σε εργολαβικά και οτιδήποτε, και πάντα θα μπαίνουν αυτοί πρώτοι και θα παίρνουν πολύ διαφορετικό μισθό από εμάς όλους. Έστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχετε κάποια εικόνα, γιατί η πλειοψηφία των Δήμων είναι υπερχρεωμένη, δεδομένου ότι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα ετησίως, δεν θα πω κάθε μέρα, κάθε μήνα, ετησίως. Έτσι. Και ένα άλλο το οποίο με ξενίζει, όταν ο απερχόμενος δήμαρχος φεύγει και παραλαμβάνει ο καινούριος, δεν πρέπει να γίνεται κάποιο ταμείο να γνωρίζουμε αν είχε έλλειμμα, που καταχράστηκαν αυτά τα χρήματα, ή αν είχε περίσσευμα, να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, οι συντοπίτες περί αυτού. Κύριε Βουτεσιάνο, είναι σκόπιμο αυτό που λέτε εσείς. Άλιστα. Το κάνουν σκόπιμα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Να σας πω λίγο κάτι. Άμα τυχόν έχουν χρεώσει το Δήμο ή δεν τον έχουν χρεώσει οτιδήποτε, και ο άλλος ο δήμαρχος που θα έρθει δεν θα ελέγξει τίποτα. Γιατί η εντολή από άνωθεν είναι ό,τι σε δίνουν είναι αυτό που παίρνεις. Δεν μιλάς. Παίρνεις το μισθό σου, βάζεις τα άτομά σου, βολεύεις τα άτομά σου, κάνεις κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις και αυτό που πρέπει να γίνει το καθοδηγεί η κάθε κυβέρνηση. Το ξέρουμε. Αν τυχόν ο δήμαρχος πάει κόντρα με την κάθε κυβέρνηση, δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να είναι στα προγράμματα, δεν θα μπορέσει να κάνει τα ρουσφέτια του και δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Είναι σκόπιμο, το ξέρουμε αυτό. Σε δημοτικά συμβούλια που κάθε τόσο τελούνται, οι δημοτικοί σύμβουλοι εκτελούν την ίδια γραμμή τις ίδιες αποφάσεις με τον δήμαρχο. Υπάρχει κάποιος ή κάποιοι να έχουν φέρει κάποια διαφορετική γνώμη ή αντίρρηση? Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο? Το 90% με 95% τηρούνται κατά γράμμα οι εντολές του Πρωθυπουργού που δίνει στον κάθε δήμαρχο. Και υπάρχουν και μερικοί που, θα το πω αλλιώς, είναι αντιρρησίες και ξυπνάνε και δεν το κάνουν. Αλλά αυτοί είτε διαγράφονται είτε ανεξαρτοποιούνται. Δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα. Και θα σας πω λίγο κάτι κύριε Ποντιζιάννη, να ξέρετε. Μερικές φορές συζητάω με άτομα που είναι δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι. Και λέω, αν είναι δυνατόν, λέω, να ξέρετε εσείς τι έχει γίνει και πόσα χρήματα έχει ο Δήμος από τα καταπιστεύματα, από τους λογαριασμούς όλων των Ελλήνων. Και μου λέει, υπάρχει αυτό το πράγμα? Λέω, υπάρχει. Καταπιστευματικούς λογαριασμούς των Δήμων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, θα το κάνουμε εκπομπή, αλλά να πούμε μερικά πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα ούτε δημοτική επιχείρηση, ούτε τίποτα, ούτε στάδια, οτιδήποτε να χρειάζεσαι στο δήμο σου και να μην μπορείς να τα έχεις. Γιατί υπάρχουν εκεί μέσα τα χρήματα και δεν τα κάνουν χρήση. Γιατί δεν τα κάνουν χρήση? Πολύ απλό, κύριε Βολιτζιάνο. Εντολή είναι από τον Πρωθυπουργό ότι αυτά που σε δίνουμε, αυτά θα ξοδεύεις και αυτά θα λες ότι υπάρχουν. Δεν θα ανοίγεις τα μάτια σε κανέναν να ξέρει ότι υπάρχουν και αυτά τα καταπιστεύματα των Δήμων. Άλιστα. Τόσο καλά. Θα ήθελα να πάω σε μια άλλη ερώτηση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, έχετε ακούσει, υφαρπάζουν, κλέβουν την εργασία από τους υπόλοιπους ιδημότες, τοποθετούν κάποια άτομα δικά τους κατ' επιλογή. Έχετε κάτι να μας πείτε? Κύριε Πεντετσιάνο, οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι σίγουρο ότι το κάνουν αυτό. Στηρίζουν τους πυρήνες, να πω, κάθε περιοχής ή κάθε χωριού και τους βάζουν
σε κάποια, υποτίθεται ότι εργάζονται, πάνε κάθονται παράδειγμα σε ένα γραφείο ή σε μία αποθήκη ή οτιδήποτε, δεν κάνουν τίποτα. Φέρνουν και δίπλα τους 3-4 άτομα που είναι τα δικά τους, ούτε αυτοί κάνουν τίποτα, αλλά πληρώνονται. Αλλά τι γίνεται, οι υπόλοιποι από την άλλη περιοχή που ο λαός πεινάει έξω, τους βάζουν και κάνουν και τις δικές τους εργασίες, μόνο και μόνο για να μην τους διώξουν. Και ιδίως ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας, εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι, το βλέπουμε, εκεί γίνεται ο χαμός. Και περνάει και καλά, εισαγωγικά, όπως είπαμε προηγουμένως, με παρενοχλήσεις και οτιδήποτε άλλο, και μπορεί να χειραγωγεί όλους τους δημότες του Δήμου του, γιατί όλοι θα περάσουν από το δικό του χέρι για να εργαστούν. Αν τυχόν του κάνεις, θα σε βάλει κάπου και δεν θα κάνεις τίποτα. Αν τυχόν δεν του κάνεις, θα σε έχει όλη την ημέρα στο τρέξιμο, και αν τυχόν είστε και λίγο αντιδραστικός και θες να τα πεις λίγο τα πράγματα όπως είναι και οτιδήποτε είναι, δεν θα σε δώσει καμία σημασία και θα σε πει μην κάνεις τίποτα, δεν πειράζει, θα δουλέψουν άλλοι για σένα, το έχουμε δει και αυτό. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να ξυπνήσουν οι πολίτες για να μπορέσουν να πάρουν την εργασία στα χέρια τους και να μπορέσουν να είναι όλοι εισάξιοι. Να μην έχουμε και εδώ 2 μέτρα και 2 σταθμά και να μπορέσουμε να έχουμε όλους τους πολίτες υγιείς την εργασία τους. Αυτό θα γίνει μόνο αν τυχόν μπορέσουν και καταλάβουν ποια είναι η εργασία τους και ποιος είναι ο αντιδήμαρχος και τι πρέπει να κάνει. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Δήμοι λειτουργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και των πολιτών. Οι Δήμοι δουλεύουν κατόπιν εντολής του Δημάρχου και κατόπιν κομματικής ταπέλας και ανάλογα και ποιος σε έχει προωθήσει να σε έχει βάλει εκεί. Αν τυχόν έχεις φέρει πάρα πολλούς ψήφους στην περιοχή και έχεις κάνει κάποιον αντιδήμαρχο, θα είσαι ένα μέλος που, παράδειγμα, για όσο καιρό θα είσαι εκεί, δεν θα μπορεί να σε πειράξει κανένας, και αν τυχόν δεν πας και στην εργασία σου ή πας αργά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος σε ποια κλίμακα βρίσκεται, κύριε Πετρίδη? Έχετε κάποια πραγματάκια, κάποια λόγια να μας πείτε? Κύριε Ποντετσιάνο, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ δυνατή. Από ό,τι ξέρω και μου έχει πει ο πρόεδρος μου, ο Αρτέμης Σόρας, ο Δήμαρχος είναι ο άρχον της περιοχής. Αυτός εκλέγεται με 51% και αυτός μπορεί να κάνει κουμάντο ακόμα και τους βουλευτές, ακόμα και τον Πρωθυπουργό και ακόμα και το Υπουργικό Συμβούλιο και όλους τους. Γιατί είναι ο άρχον της περιοχής, είναι αυτός που πρέπει να κοιτάει το δίκαιο της περιοχής του και δεν πρέπει να παίρνει καμία συμβουλή από κανέναν, ούτε υπουργό, ούτε πρωθυπουργό, ούτε τίποτα. Γιατί αυτός μπορεί και είναι ο μόνος και ο μοναδικός υπεύθυνος της περιοχής του μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, κύριε Ποντετσιάνο? Γιατί δεν πρέπει να τα σπάσουμε με την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι και αυτοί ανάλογα το Δήμαρχο κανονίζουν τα ρουσφέτια, κανονίζουν τα έργα, κανονίζουν τα προγράμματα, κανονίζουν τις μίζες, κανονίζουν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Αν τυχόν όμως πάτε κόντρα, δεν θα πάρετε τίποτα. Ο Δήμαρχος για μένα αυτή τη στιγμή είναι διακοσμητικό στοιχείο που έπρεπε να ήτανε το α και το ω της περιοχής του και να μην μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας και τίποτα. Όπως είπαμε, που εκλέγεται από το Δήμο του και είναι αυτό που λέμε ότι η αυτοδυναμία που έχει, που είναι πάνω από 51%, δεν μπορεί να τον κουνήσει κανένας. Αλλά και αυτό το βλέπουμε, και ότι οι δήμαρχοι χειραγωγούνται
και οι δήμαρχοι παίρνουν τις μίζες τους και παίρνουν πάρα πολλά χρήματα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί και αυτοί είναι δέσμεοι, γιατί αν τυχόν πάνε κόντρα την άλλη τετραετία η κομματική σημαία που θα έχει ο κάθε δήμαρχος θα το βγάλουν από εκεί και θα βάλουν άλλον και δεν τους συμφέρει, γιατί αυτοί παίρνουν αυτή τη στιγμή το κατώτερο που ξέρω 2,5 με 3 χιλιάρικα. Πού θα τα πάρουν? Μάλιστα. Ας μιλήσουμε και λίγο περί ασυλίας, κύριε Πετρίτη. Γνωρίζουμε ότι στη Βουλή μέσα και 300 έχουν ασυλία. Ασυλία έχουν οι τραπεζίτες. Ασυλία καλύπτει, είναι κάτω από την ομπρέλα της ασυλίας και ο Δήμαρχος. Γνωρίζετε? Στην ασυλία είναι όλοι, κύριε Ποντιτσιάνο, οι μηχανικοί, ακόμα και οι ηλεκτρολόγοι, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, οι τραπεζίτες, οι πάντες. Υπάρχουν ασυλία. Ο πρόεδρος μας όμως, ο Αρτέμης Τώρας, μας έχει πει να καταθέσουμε εμείς οι υποψήφιοι βουλευτές τη βουλευτική μας ασυλία. Να το ότι η Ελλήνος Συνέλευσης και ο πολιτικός φορέας δεν είναι το ίδιο με αυτούς, γιατί το έχουμε κάνει πράξη με υπεύθυνη δήλωση. Μπορούν να το κάνουν αυτοί. Μπορούν να καταθέσουν την ασυλία τους. Μπορούν να είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Μπορούν να είναι αντιμέτωποι με τον Έλληνα πολίτη. Μπορούν να είναι αντιμέτωποι με όλους τους Έλληνες που αυτή τη στιγμή τους χειραγωγούν. Ναι, άμα τυχόν όμως καταθέσουν την ασυλία τους, είτε την βουλευτική τους, είτε την δημαρχιακή, είτε την περιφερειακή ή οτιδήποτε, ο Έλληνας πολίτης θα τον πάει στα δικαστήρια και θα κερδίσει. Γιατί θα κερδίσει? Γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτοί κρύβονται πίσω από την ασυλία τους. Δεν άκουσα, κύριε Ποντιτσιάνο, τι είπατε? Θα έχει αποδείξει ο πολίτης για να αποδείξει ότι έχει τα δίκαια με το μέρος του. Συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα. Να πω και κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την εκπομπή μας. Οι φόροι που δίνουμε, που πληρώνουμε από την τσέπη μας, είναι ανταποδοτικοί? Α, ναι, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα? Κύριε Πολιτιστιανό, οι φόροι δεν είναι ανταποδοτικοί και δεν ξέρουμε και πού πάνε. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Σε κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν μας λένε την αλήθεια. Κανένα δημοτικό συμβούλιο που παραδίνει στο άλλο δεν ελέγχει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το μόνο που ξέρουμε ότι υπάρχουν φόροι πάρα πολύ μεγάλοι και ιδίως η ΔΕΙΑΚ που έχει ανεβάσει τα κόστη, μιλήσω τώρα εδώ για τον νομό Κοζάνης, από την αξία του νερού 80% πάνω. Δηλαδή πληρώνουμε 80% παραπάνω. Που άλλες περιοχές πληρώνουν κάτι λίγα. Εδώ το νερό, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, είναι από χρυσάφι και το νερό, κύριε Ποντιτσιάνο, είναι από χρυσάφι. Με στοιχεία και αποδείξεις. Κύριε Πετρίδη, αναφερθήκατε νωρίτερα για την Ελληνοσυνέλευση και τον πρόεδρό σας, τον κύριο Αρτέμης Τώρα. Όσον αφορά την υποψηφιότητα βουλευτών, για ποιο λόγο μπορούν όποιος θελήσει και έχει την διάθεση να δηλώσει για να είναι υποψήφιος με τον πολιτικό φορέα Ελληνοσυνέλευσης? Και παράλληλα με αυτή την ερώτηση θα ήθελα να μας κάνετε και ένα κάλεσμα. Κύριε Ποντιτσιάνο, εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται σε όλα τα κόμματα, ο Αρτέμης Τώρας το έχει καταργήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι οι Έλληνες είμαστε εισάξιοι και πρέπει και μπορούμε όλοι να δώσουμε την υποψηφιότητά μας σαν υποψήφιοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, στον πολιτικό φορέα του Έθνους των Ελλήνων. Εσύ. Γι' αυτό ο Αρτέμης Τώρας έχει ονοματίσει το εσύ. Εσύ, εσύ, εσύ. Δεν διαχωρίζουμε κανέναν και τίποτα. Γιατί?
Πρώτον και κύριον, κύριε Βαρδισιάνο, πρέπει να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα πράξη αυτά και να πάρουμε τα δίκαια για τα δικά μας. Ο Αρτέμις Σόρας, κύριε Ποντιτσιάνο, έχει δώσει την εντολή σε όλους τους Έλληνες πολίτες για να μπορέσουμε να πάρουμε την Ιερή Χώρα Ελλάς. Πώς θα πάρουμε την Ιερή Χώρα Ελλάς? Από τη στιγμή που έχουμε γίνει πολιτικός φορέας που μας αναγκάσανε, πρέπει να μπούμε στη Βουλή και να πάρουμε τη Βουλή για να μπορέσουμε να διώξουμε αυτούς, για να μπορέσουμε να πάρουμε από μέσα αυτά που έχει καταθέσει ο Αρτέμις Σόρας και η Ελλήνων Συνέλευσης, τα οικονομικά εργαλεία, τον πλούτο μας και οτιδήποτε άλλο έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο. Γι' αυτό, κύριε Ποντιτσιάνο, έχουμε καταθέσει τη βουλευτική μας ασυλία στον Άριο Πάγο. Γι' αυτό την υπογράψαμε με υπεύθυνη δήλωση να είμαστε πεντακάθαροι σε όλους τους Έλληνες πολίτες, για να ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι η Ελλήνων Συνέλευσης δεν είναι ούτε κόμμα ούτε τίποτα. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων για όλους τους Έλληνες. Και το θέμα είναι, κύριε Ποντιτσιάνο, ότι όταν θα ενωθούμε εμείς θα έχουμε και εργασία, θα έχουμε και στέγαση, θα έχουμε και ηλεκτρική ενέργεια και θα έχουμε και τα πάντα. Γιατί θα τα έχουμε? Γιατί ο πλούτος των Ελλήνων είναι αμύθιτος. Θα το πω για χιλιοστή φορά. Πρέπει να ενωθούμε για να πάρουμε τα δίκαια για τα δικά μας. Το κάλεσμά μου, κύριε Ποντιτσιάνο, είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ δυνατό. Θέλετε, Έλληνες πολίτες, να τρώμε από τα σπίτια? Θέλετε, Έλληνες πολίτες, να μπορέσουμε να ενωθούμε για να πάρουμε τον πλούτο μας και τα δίκαια και τα δικά μας? Θέλετε, Έλληνες πολίτες, να μπορέσουμε να ορθοποντήσουμε? Θέλετε, Έλληνες πολίτες, βουλευτές από όλους τους Έλληνες, χωρίς καμία κομματική ταπέλα και χωρίς ρουσφέτια και χωρίς τίποτα, γιατί οι υποψήφιοι βουλευτές, κύριε Ποντιτσιάνο, θα εκτελούν τις εντολές των δημοτών τους για να μπορέσει να ορθοποδήσει ο Δήμος τους, και αν τυχόν δεν το κάνουν με την Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Ποντιτσιάνο, θα διαγράφονται. Αυτά είναι όλα κατατεθειμένα. Πιο ξεκάθαρα πράγματα δεν μπορώ να πω. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι πεντακάθαρη. Οι υποψήφιοι βουλευτές αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτό, το κάνουμε με ανιδιοτέλεια, το κάνουμε για να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες, το κάνουμε για να ορθοποδήσει η Ιερή Χώρα Ελλάς και το κάνουμε για να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά μας με ευδαιμονία, με υγεία, με χαρά και να μπορέσουμε να είμαστε όλοι υγιείς. Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμις Σόρας, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ήτανε μεγάλη μου τιμή, κύριε Ποντιτσιάνο. Η φωνή μου σήμερα είναι λίγο δυνατή, γιατί τα πράγματα τα βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα και όλα ό,τι είναι να γίνουν θα γίνουν με την Ελλήνων Συνέλευση. Ελλήνων Συνέλευση Αρτέμις Σόρας, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δύναμη, φως, ελευθερία. Μεγάλη μου τιμή. Κύριε Πετρίδη, μας δώσατε μια εικόνα και πολύτιμες πληροφορίες για ό,τι αφορά τους Δήμους, τους Δημάρχους όλης της χώρας, τα Δημοτικά Συμβούλια και με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ηλιρία Γκόπη TV έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία ήταν ο Νίκος Αλωνίτης και στην παρουσίαση ο Γιώργος Ποντιτσιάνος. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ.